Λοιπόν, η ώρα είναι 7, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και πάμε να ανοίξουμε την αγαπημένη μας ενότητα, Κρήτη Παντού, όπου υπάρχουν κριτικοί. Ξέρετε τον διαγωνισμό Miss Κρήτη, τον γνωρίζετε όλοι, τον παρακολουθείτε κάθε χρόνο. Είναι ένας διαγωνισμός που αναδεικνύει πολλά και όμορφα κορίτσια, νέα κορίτσια, τα οποία κάποια ακολουθούν την καριέρα του modeling, αλλά διαλέγουν όλους δρόμους. Και ένα τέτοιο κορίτσι θα συναντήσουμε σήμερα, το θα συναντήσουμε μέσα σε πολλά εισαγωγικά, με την βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας και μέσω Skype. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Καλιφόρνια της Αμερικής για να συναντήσουμε λοιπόν την Αθηνά Διονυσία Κοντού και να την ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Είναι και αυτή η διαφορά ώρας που κάνει τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Καλησπέρα. Γεια σας. Η κυρία Κοντού, λοιπόν, γιατί μου μιλάει στον πληθυντικό και θα τη μιλάω κι εγώ στον πληθυντικό. Συγγνώμη. Αστειεύουμε προφανώς. Είναι η Miss Κρήτη Young 2017, η οποία σήμερα σπουδάζει αρχιτεκτονική στην Αμερική, είναι έτσι? Ναι. Πες μας δύο λόγια και εμείς θα δούμε και κάποια πλάνα από τον διαγωνισμό, από το Miss Κρήτη 2017, όπου φυσικά πήρε συμμετοχή. Μάλιστα, ήσουν από τα πρόσωπα που κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί μίλησα με παιδιά τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Πώς έρχεται λοιπόν έρχεται η απόφαση και παίρνεις την απόφαση να πας στην Αμερική? Ήταν κάτι που προετοιμαζόμουν 3 χρόνια πριν το διαγωνισμό για να έρθω Αμερική. Η μισή μου οικογένεια είναι εδώ. Mm-hmm. Οπότε είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ να σπουδάσω και την πήρα. Είναι εύκολο για μια γυναίκα, για μια κοπέλα, αφού έχει μπει σε αυτό το λαμπερό χώρο, να πει ότι ας πάω να σπουδάσω, να μην το ακολουθήσω ενδεχομένως, ή προσπάθεις να το κάνεις συνδυαστικά, γιατί φυσικά υπάρχει και αυτό, να μην το έχεις εγκαταλείψει και απλά να το ακολουθείς τον ιερό σου στην Αμερική? Ναι, αυτό που έχω σκοπό να κάνω είναι να τελειώσω το διετές κολέγιο που είμαι μέσα, mm-hmm, και μετά να κυνηγήσω και το χώρο της μόδας, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει. Άρα θα το κυνηγήσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε πράγματα, ναι, από σένα και να μας κάνεις, ναι, και υπερήφανες. Η αρχιτεκτονική πώς μπήκε στη ζωή σου? Από μικρή είχαν οι γονείς μου φίλους αρχιτέκτονες και απλά μ' άρεσε. Μ' άρεσε η ιδέα της αρχιτεκτονικής και ακόμα μ' αρέσει. Είναι κάτι που μπορεί αργότερα στη ζωή μου να το ακολουθήσω, αλλά τώρα το ψάχνω ακόμα. Mm-hmm. Η Κρήτη, σου λείπει η Κρήτη? Ναι, γενικά όχι μόνο η Κρήτη και η Ελλάδα, γιατί άλλες συνήθειες έχουμε εμείς οι Έλληνες από τους Αμερικάνους εδώ. Μου λείπουν πολλά πράγματα, mm-hmm, αλλά έρχομαι. Είχα έρθει τα Χριστούγεννα στην Κρήτη. Αν είμαι τυχερή θα έρθω και το καλοκαίρι, οπότε για να έρχομαι λίγο. Είναι κάτι το οποίο σου λείπει πάρα πολύ τώρα στην Αμερική. Καταρχήν, πόσο χρονικό διάστημα βρίσκεσαι τώρα στην Αμερική, σε πιο μόνιμη βάση? Τώρα είμαι 5 μήνες εδώ. Mm-hmm. Τώρα μπαίνω στον 6ο. Εντάξει, αυτό που μου λείπει είναι η άλλη μισή οικογένεια που είναι εκεί. Άρα είναι η μισή οικογένεια στην Κρήτη και η μισή στην Αμερική, έτσι? Ναι. Να φανταστώ ότι σε βλέπουν τώρα εδώ και στην Κρήτη, έτσι? Ναι, λογικά με βλέπουν. Άρα φαντάζομαι ότι είναι και αυτό το οποίο σε δυσκολεύει περισσότερο. Το να μοιράζεις τη σκέψη σου. Ναι, έχω την μισή οικογένεια εδώ, αλλά η οικογένεια δεν πάει να είναι οικογένεια. Έτσι. Και μου λείπουν αυτοί που δεν τους έχω, mm-hmm, κοντά μου. Τι κρατάς, έτσι, για να πάμε λίγο ξανά στο κομμάτι του διαγωνισμού ομορφιάς, τι κρατάς ως εμπειρία, τι κρατάς ως στοιχείο, τι κρατάς ως εργαλείο, ως μάθημα ζωής, αν θέλεις, και το έχεις έτσι μαζί σου στις βαλίτσες σου και προχωράς στη ζωή σου? Καταρχάς, δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Γνώρισα ανθρώπους που με βοηθήσανε μετά τον διαγωνισμό. Ανθρώπους που μου μάθανε πράγματα, πολύ καλούς ανθρώπους. Ανθρώπους που ακόμα μιλάω και σήμερα. Mm-hmm. Καταρχάς, έμαθα παραπάνω και το χώρο.
Οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ καλό για μένα, γιατί είδα πώς είναι τα πράγματα στο χώρο της μόδας. Και γενικά ήταν μια... Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Αν κάποιος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ναι, κάτι απλά υπέροχο. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Πάντως είσαι ένα πολύ καλό παράδειγμα του ότι η μόδα και η συνέχιση των σπουδών μπορούν να πάνε μαζί, μπορούν να συνεχιστούν. Αλλά αν σε ρωτούσα τι είναι εκείνο το οποίο, αν σήμερα σου λέγανε ότι μπορείς να ακολουθήσεις όποια από τα δύο θέλεις, είτε μόδα είτε αρχιτεκτονική, ποιο θα διάλεγες? Είναι εύκολο να διαλέξεις? Για τώρα θα διάλεγα τη μόδα. Γιατί είμαι μικρή, έχω ακόμα χρόνια μπροστά μου. Οπότε τη μόδα έχω ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο να την ακολουθήσω. Μετά όταν φτάσω σε μια ηλικία που δεν μπορώ πια να ακολουθήσω το χώρο της μόδας, θα πήγαινα προς την αρχιτεκτονική. Μπορώ να πω διπλωματική απάντησή σου και σωστή. Δηλαδή δεν έσπευσες να πεις «Α, θα ακολουθήσω αυτό τελεία ή αυτό τελεία». Λες «θα τα συνδυάζω». Και είναι και πολύ ωραία η απάντηση που δίνεις. Στα παιδιά τα οποία μας βλέπουν τώρα και ενδεχομένως να σκέφτονται ότι «Α, εκείνη ακολούθησε το όνειρό της, το τόλμησε, το έκανε, αν και είσαι σε μικρή ηλικία». Τι έχεις να τους πεις, ως συμβουλή αν θέλεις, φιλική συμβουλή? Ότι καλό είναι να έχεις όνειρα, εννοείται. Απλά πρέπει να δουλέψεις για αυτά, δεν απλά ακολουθείς ένα όνειρο και αυτό είναι τέρμα. Πολλές φορές για να ακολουθήσεις το όνειρο θυσιάζεις πράγματα, οπότε πρέπει να σκεφτόμαστε και το μέλλον, ότι αξίζει οι θυσίες που θα κάνω για το τελικό προορισμό. Αν αξίζουν και αν πραγματικά το θέλουν κάτι, να το παλέψουν και με πολλή δουλειά θα πραγματοποιηθεί. Με πολλή δουλειά, και πόσο χαιρόμαστε να ακούμε νέους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι θα το καταφέρω, θα δουλέψω, ξέρουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται, θα δουλέψω και θα το κατακτήσω. Εμείς να ευχηθούμε να τα πούμε σύντομα και από κοντά, να μας έρθεις και εδώ, να τα πούμε από κοντά, να δεις λοιπόν και την οικογένεια η οποία είναι εδώ. Με την πρώτη ευκαιρία θα χαρούμε πολύ να σε φιλοξενήσουμε. Και εγώ τιμή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Εμείς ευχαριστούμε και ξαναλέω, ευχαριστούμε που καταφέραμε να συντονιστούμε και λόγω διαφοράς ώρας. Νομίζω 7 ώρες πίσω είστε εκεί, έτσι? Είμαστε 10 ώρες πίσω. 10 ώρες πίσω? Αμάν, σε σηκώσαμε σήμερα πρωί για να προετοιμαστείς, εντάξει. Όχι, γενικά ξυπνάω πολύ πρωινές ώρες από τη στιγμή που είμαι εδώ τις καθημερινές. Διάβασμα, σχολή, οπότε γενικά η ζωή μου ξεκινάει το πρωί. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να προοδεύεις σε ό,τι και αν κάνεις, σε ό,τι και αν επιλέγεις. Για μας ήταν πολύ μεγάλη χαρά να είσαι στην ενότητα Κρήτη Παντού, να μιλάμε με παιδιά τα οποία ανοίγουν τα φτερά τους από την Κρήτη και κάνουν ό,τι μα ό,τι ονειρεύονται ή επιστρέψουν, δεν επιστρέψουν στην Κρήτη, ενώ σε μόνιμη βάση. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και για τα καλά σου λόγια. Και εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να έρθω και να τα πούμε και από κοντά. Έτσι, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.